Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης πραγματοποίησε εναρκτήρια ημερίδα του προγράμματος αξιοποιώντας τις δυνατότητες της στερεάς βιομάζας σε εθνικά πάρκα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα το πρωί στον χώρο της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται στο γενικότερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα όπου αφορά την αξιοποίηση της βιομάζας που μπορεί να παραχθεί με αειφορικό τρόπο μέσα στα εθνικά πάρκα της Ευρωπαϊκής Ενέργειας για παραγωγή ενέργειας και στον λόγο πρόγραμμα η Ελλάδα εκπροσωπείται από κοινού από το Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής και βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας στερεάς βιομάζας σε 5 ευρωπαϊκά εθνικά πάρκα μέσω προώθησης τοπικών μικρών εφοδιαστικών σχημάτων και μικρής κλίμακας εγκαταστάσεων παραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Τα παγκόσμια ενεργειακά αποθέματα, αν θέλουμε να τα δούμε από πλευράς γεωγραφίας, βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Το 65% του πετρελαίου και το 35% του φυσικού αερίου, στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης το 37,4% του φυσικού αερίου και το 23% του άνθρακα και στην Αυστραλία τα περισσότερα αποδεδειγμένα αποθέματα ουρανίου παγκοσμίως. Η δικιά σας παρέμβαση στοχεύει στην προετοιμασία και την επίτευξη του δεύτερου στόχου, την αξιοποίηση δηλαδή της βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας και την χρήση εναλλακτικών μορφών στην παραγωγή ενέργειας. Πιστεύω πως θα είναι πολύ χρήσιμη η συνάντηση στην δημιουργία του πλαισίου για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά οποιαδήποτε δράση θα αναλυθεί από τους αρμόδιους φορείς. Στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι τα δασαρχεία θα είναι οι πλέον αρμόδιοι φορείς, αλλά φυσικά με τη συνεργασία μαζί μας, όπως σε κάθε περίπτωση γίνεται, θα μπορέσει να προχωρήσει το μέλλον. Έχουμε λοιπόν καλή επιτυχία στο Είναι η δεύτερη ημερίδα που διοργανώνει ο Φορέας Διαχείρισης μαζί με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Είναι στα πλαίσια του προγράμματος Bioparks, στο ευρύτερο πλαίσιο του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη, το Intelligent Energy in Europe. Σκοπός του προγράμματος είναι να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα την παραγόμενη βιομάζα από το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης. Όλοι καταλαβαίνουμε την κρίσιμη αυτή περίοδο μέσα στην κρίση, ότι είναι ανάγκη πλέον να αμπιπλακούμε από τη χρήση του πετρελαίου και να στραφούμε προς άλλες μορφές ενέργειας. Στόχος αυτού του προγράμματος είναι να στηθεί μια εφοδιαστική αλυσίδα, έτσι ώστε να δούμε τις δυνατότητες που υπάρχουν για την αξιοποίηση της βιομάζας που παράγεται από το Εθνικό Πάρκο. Ανταπόκριση υπάρχει. Βεβαίως είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και ειδικά αυτή η μερίδα η σημερινή απευθύνεται σε συγκεκριμένους τοπικούς παράγοντες που έχουν σχέση με το στήσιμο αυτής της αλυσίδας. Επίσης να πω ότι αυτό το πρόγραμμα είναι πιλωτικό και γίνεται συνολικά σε 5 ευρωπαϊκά πάρκα, δεν γίνεται μόνο στη χώρα μας. Η συμμετοχή των φορέων της περιοχής της Δράμας, όπως του Δασαρχείου, όπως και της περιοχής του Δασαρχείου κάτω Νευροκοπίου, αλλά και των Δήμων, δείχνει κάτι για εσάς, πέρα από το γεγονός ότι εσείς τους καλέσατε να συμμετέχουν? Σαφώς. Είναι μια στήριξη για μας. Αισθανόμαστε ότι μας στηρίζουν στην προσπάθεια που κάνουμε για την χρησιμοποίηση της βιομάζας. Νομίζω ότι έχουμε, γενικά ο φορέας έχει μια πολύ καλή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και νομίζουμε ότι και οι τοπικοί φορείς καταλαβαίνουν τη χρησιμότητα της ύπαρξης του Εθνικού Πάρκου στην περιοχή μας.